Και κύριε, καλώς ήρθατε και πάλι στους Φακέλους. Στα ρεπορτάζ και στις έρευνες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στους Φακέλους, σπάνια συναντάμε ανθρώπους που θυσίασαν ολόκληρη σχεδόν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αλλά κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, μένουμε πάντα με την ίδια έκπληξη και τον ίδιο ίσως θαυμασμό. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ιστορία του Λουκά Χριστίδη, ενός βορειοπυρώτη που πέρασε σχεδόν τη μισή του ζωή στα περίφημα στρατόπεδα συγκέντρωση του Χότζα στην Αλβανία, κατηγορούμενος για κατασκοπία υπέρ της Ελλάδας. Οι νέοι φάκελοι πέρασαν μαζί με τον Λουκά σχεδόν ένα χρόνο. Τον ακολούθησαν εκεί από όπου ξεκίνησε η περιπέτειά του και έφτασαν μέχρι τα Γιάννηνα, όπου πριν από λίγους μήνες κατάφερε με πολλή υπομονή να πάρει την πολυπόθητη ελληνική ηθαγένεια, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του συνηγόρου του πολίτη. Μια εξαιρετικά συγκινητική και αποκαλυπτική ιστορία. Κυριολικά, είναι καιρός που ονειρεύεστε τώρα αυτή τη μέρα, έτσι. Είναι η σωτηρία δικιά μου. Η σωτηρία. Σωτήρες. Όσους βλέπω μπροστά μου, τους βλέπω σαν όλοι σωτήρες. Πόσα χρόνια έτσι το ονειρευόσταν? Για την Αγγλική πήγα από το 1944. Ναι. Και στην αρχή πάω κάτω, κατάσκοπος, κάνω 30 χρόνια φυλακή στην Αλβανία, ξαναγυρίζω, πάλι μπήκω Αλβανός. Μα κάθε μέρα είναι, παιδί. Υπερέτσε, υπέρ της πατρίδος Ελλάδος. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω, ζήτω! Πάστε καλά, πάστε καλά, πάστε καλά. Την ημέρα αυτή ο Λουκάς Χριστίδης την περίμενε εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια. Ανέχτησε, ανέχτησε. Είναι η μόνη αναγνώριση που θέλησε ποτέ του από το ελληνικό κράτος. Το μόνο αντάλλαγμα για 28 χρόνια στις πιο σκληρές φυλακές του Χότζα ως κατάσκοπος της Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα θα σηκωθούμε όρθιοι. Ναι. Για να κάνουμε την ορκομοσία. Πολύ ωραία. Πάρτε το χέρι μου. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάξω πίστη στην πατρίδα. Υπακουείς το Σύνταγμα. Υπακουείς το Σύνταγμα. Και τους νόμους. Και τους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Ευσυνείδητα. Ασυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Ως Έλληνας πολίτης. Ως Έλληνας πολίτης. Να είσαι καλά. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα. Σ' αγαπάμε όλοι. Ευχαριστούμε. Να σας κεράσω με ένα γλυκάκι, ένα καφεδάκι, τι θέλετε. Δεν θέλω τίποτα. Δεν μπορείτε. Ένα γλυκάκι θα πάρετε. Είναι αυτό που με χόρτασε όλο. Με χόρτασε για όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Το περιμένατε αυτό? Το περίμενα σαν οι Εβραίοι το Μησία. Τον Λουκά Χριστίδη το συναντήσαμε για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων στην Οικουμενίτσα. Το δωμάτιο νούμερο 12 είναι 19 χρόνια τώρα το σπίτι του. Ένα σπίτι που σε τίποτα δεν προδίδει μια πραγματικά μυθιστορηματική ζωή. Η καθημερινότητα στο γεροκομείο όλα αυτά τα χρόνια ίδια και παράλλαχτη. Ξύπνημα, πρωινό, μετά λίγη ώρα πάνω από τις αιτήσεις για την ελληνική υπηκότητα, μια μικρή βόλτα στην πόλη. Και κάθε απόγευμα, φροντίδα του κήπου. 9 μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση, ο κήπος δεν είναι ο ίδιος, ούτε όμως και ο Λουκάς. Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να κάνει μαζί μας ένα ταξίδι που περιμένει καιρό. Ένα ταξίδι 50 ολόκληρα χρόνια πίσω στην ημέρα που του άλλαξε μια για πάντα τη ζωή του. Λουκά, τι έγινε, εντάξει? Μια χαρά. Όλα καλά, ε? Όλα καλά. Συνοδοιπόρος του ταξίδι ο Παντελής, οδηγός του γεροκομείου. Ένας από τους ελάχιστους κοντινούς του ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Να σε ρωτήσω τώρα, πού θα πάμε τώρα εμείς, πού πηγαίνουμε? Πού θα είναι η πρώτη στάση τώρα που θα πάμε? Στο οικοτροφείο Φιλιατών, που έχω πάει το 1935. Ελληνικά ήξερες εσύ εκεί στο οικοτροφείο όταν ήσουν μικρός? Μάνα μου, όταν γεννήθηκα μου είπε παιδί μου. Δεν ήξεραμε αλβανικά ούτε λέξη εμείς. Το χωριό μας μιλάει κατά αυτού ελληνικά. Ο Λουκάς γεννήθηκε στο χωριό Δρυμάντες, ένα από τα ελληνόφωνα χωριά στον Αλβανικό Νότο. Στη Βόρεια Ήπειρο όμως η ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση καταδιώκεται. Έτσι, όταν το 1935 κλείνουν και τα τελευταία ελληνικά σχολεία της περιοχής, ο πατέρας του Λουκά επιδιώκει και καταφέρνει
να εξασφαλίσει στο 7χρονο τότε Ελληνόπουλο θέση σε νεκροτροφείο στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο χωριό Φιλιάτες. Είστε ο Λούκα Χριστίδης. Χαίρομαι, είμαι ο διευθυντής του Ιδρύματος. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πίσω. Έλα. Σου λέει τίποτα, δεν σου λέει τίποτα. Όχι, απολύτως. Γιατί τούτο τότε υπήρχε θρανία. Θρανία, ναι, υπήρχε θρανία. Στα θρανία. Η αίθουσα όμως αυτή δεν είχε αλλάξει. Έτσι ήταν από τότε. Μου αλλάξει εγώ. Αυτό είναι. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια. Τα χρόνια στο κοντροφείο στην Ελλάδα, πώς ήτανε. Κάνονται μια χαρά. Αν είμαι στο χωριό εκεί πέντε χορτώ, ήταν και την Παπότα ακόμα εκεί στο χωριό. Εδώ τα είχαμε όλα εντάξει στο κοντροφείο. Ήταν και καλός ο διευθυντής, ο διευθυντής Δημήτριος Φραγκίσκος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Μέχρι το 40. Το 40 που μπήκαν οι Ιταλοί, 28-29, μάλλον 28 μπήκαν κάτι, την πρώτη εισβολή που κάμανε, μπήκαν στο Φιλιάτα μέσα στην Ιταλία. Έκτακτον ανακοινωθέν. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι τελικές δυνάμεις καταλαμβάνουν σχεδόν αμέσως την Κόνιτσα και τις Φιλιάτες. Ο 9χρονος τότε Λουκάς βλέπει για πρώτη φορά τον διευθυντή του οικοτροφείου πανικόβλητο. Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ώρα, πώς τους θυμάστε τους Ιταλούς να μπαίνουν να... Ο στρατός ήρθε εκεί πέρα, μέσα ο στρατός. Μέχρι στο οικοτροφείο και αμέσως μας σταματήσαν εκεί πέρα να μην βγούμε έξω εμείς καθόλου από το οικοτροφείο. Μετά από 10-15 μέρες, κάποιος τσάμις εκεί πέρα, ήξερε στρατός ποιήμα στην Αλβανή, για να φανεί καλό στους Ιταλούς, μας πήρε εμάς και λέει αυτό και αυτό και αυτό είναι Αλβανοί όλοι αυτοί, λέει, για να πάρετε να πάρουν την Ιταλία, στην Αλβανία. Και όπως έγινε, μας πήραν από εκεί οι Ιταλοί και μας βγάλανε στο σύνδρο στο, απέναντι από το... Και από εκεί σιγά σιγά με τα αυτοκίνητα πάλι μας πήγαινε, μας μοιράσαν στους γονείς μας. Πίσω στην Αλβανία, ο Λουκάς στρατολογείται μαζί με κάποιους ακόμα βορειοεπιρώτες στα τάγματα των Αλβανών αντιστασιακών ανταρτών, των γνωστών Παρτιζάνων. Μόλις 17 χρονών πολεμάει στον πλευρό των Αλβανών τους Γερμανούς. Στο μυαλό του όμως έχει μονάχα ένα πράγμα: την επιστροφή στην πατρίδα. Μέχρι που ένα βράδυ βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία. Τα ώρα 8 με 9 το βράδυ μπαίνουμε στην βάρκα. Η βάρκα ήταν γεμάτη ξύλο. Πώς βγαίνουμε έξω από τον κάβο και να γίνουν 40, πετάμε τα αδειάζουμε τα ξύλα και προχωράμε με τα κουπιά. Με στο θαλασσίες σπάει το ένα κουπί. Τότε αφήσαμε τη βάρκα, λέμε, και κάνουμε ό,τι θέλει ο Άγιος Κρίδωνος να μας βγάλει ζωντανό στην Κέρκυρα. Αν μη μας γυρίσει πάλι πίσω στην Αλβανία, να μας σκοτώσουν οι Αλβανοί. Από την Κέρκυρα θα περάσει στην επιρωτική Ελλάδα. Θα περιπλανηθεί ώσπου να καταλήξει το 47 στην Οικουμενίτσα. Εκεί γνωρίζει τη Μαρία και αποκτά μαζί της οικογένεια. Για περίπου μια δεκαετία θα δουλέψει στο καφενείο του πεθερού του και αργότερα εργάτης, στο γεροκομείο που τότε ακόμα χτίζεται. Και όμως η ήσυχη οικογενειακή ζωή του Λουκά φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Είναι η δεκαετία του 1960. Στον κόλπο των χείρων η Αμερική φτάνει ένα μόνο βήμα πριν τον πόλεμο με τη Ρωσία. Στο περιθώριο του Ψυχρού Πολέμου η Αλβανία του Χότζα παραμένει για τους δυτικούς συμμάχους ένα απροσπέλαστο εμπόδιο στα σχέδιά τους. Τότε είναι που οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες καταφέρουν τα κατόρθωτο. Ολόκληρα δίκτυα Ελλήνων κατασκόπων στείνονται με ένα και μόνο σκοπό: τη διείσδυση στη γειτονική χώρα. Πίσω από κλειστές πόρτες, ο Λουκάς ακούει ολοένα και περισσότερους συμπατριώτες του να ψιθυρίζουν. Μέχρι που ένας τους θα φτάσει και σε αυτόν. Πάμε. Κατάσχομαι στην Αλβανία. Πάμε. Πήγα καμιά φορά και μας λέει το Α2 εκεί πέρα. Πήγα με σύστηση στο λοχαγό του Α2 και τη λέει: και αυτό το παιδί είναι τη χυμάρα, λέει, είναι έχει πολεμήσει πολλά και ξέρω από όπλα και αυτά. Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες θα στρατολογήσουν τον Λουκά και αυτός θα φύγει από την Οικουμενίτσα χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν. Ακόμα και σήμερα, μετά από 50 χρόνια, τηρεί τον άγραφο νόμο και αποφεύγει να μιλά για τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης μυστικής αποστολής. Καταρχήν να σας ρωτήσω, ποια ήταν η αποστολή, τι σας είχαν πει ότι θα κάνατε τότε όταν πήγατε σαν κατάσκοπο στην Αλβανία? Ήταν τελείως να περιπληροφορείς, να υπάρχουν Ρώσοι μέσα, Κινέζοι, τι είπα, αυτά τα πράγματα. Μπορεί οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες να ενδιαφέρονταν κυρίως για το βορειοπηρετικό, όμως η Αμερική είχε έναν επιπλέον λόγο να διενεργεί κατασκοπία στην Αλβανία. Εκείνη ακριβώς την περίοδο, οι σχέσεις Χότζα και Σοβιετικής Ένωσης έχουν αρχίσει να παγώνουν. Και οι σύμμαχοι ανησυχούν ότι στην ναυτική βάση της Αυλώνας τα ρωσικά υποβρύχια
τα έχουν διαδεχτεί αυτά των Κινέζων. Κάθε πληροφορία σε αναθέτει.